σου συμβαίνει, τι λένε οι ειδικοί και ίσως τι πρέπει και εσείς να προσέξετε. Μολυσματική ασθένεια προσβάλλει τους σκύλους και ανησυχεί τους επιστήμονες, καθώς σε μερικές περιπτώσεις μπορεί να είναι μοιραία. Άτυπη λοιμώδης αναπνευστική νόσος των σκύλων είναι η ονομασία της, με κτηνίατρους από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής να αναφέρουν πως από τον Αύγουστο μέχρι σήμερα έχουν διαπιστωθεί 200 κρούσματα. Έχουμε ένα καινούριο μικρόβιο, το οποίο κατά πάσα πιθανότητα είναι βακτήριο, δεν είναι ιός. Ένας ιός ο οποίος προσβάλλει το αναπνευστικό σύστημα. Σκυλάκια που έχουν μολυνθεί με αυτό το μικρόβιο παρουσιάζουν συμπτώματα που μοιάζουν με πνευμονία. Παρουσίασαν συμπτώματα του αναπνευστικού, δηλαδή βήχαρη, νύτιδα, καταρροή, κόπωση και είχαμε και άτυπες πνευμονίες. Δηλαδή και μάλιστα και αρκετά ζώα πέθαναν. Το ανησυχητικό στοιχείο για τους επιστήμονες. Δεν ανταποκρίνεται σε καμία χορηγή αντιβιωτικών. Αυτό ήταν το περίεργο. Το βακτήριο αυτό μεταδίδεται από σκύλο σε σκύλο. Κτηνίατροι συμβουλεύουν να μην έρχονται σε επαφή με ξένα ή αδέσποτα κατοικίδια και να μην τρώνε ή πίνουν από κοινά δοχεία. Πρέπει να πηγαίνουν ετήσια κάθε χρόνο στον κτηνίατρό τους να εξετάζουν το ζώο, να εξετάζει ο κτηνίατρος το ζώο και να γίνονται τα απαραίτητα προληπτικά εμβόλια. Οι κτηνίατροι πάντως αναφέρουν πως δεν έχουν αναφερθεί ύποπτα κρούσματα στη χώρα μας. Σε κάθε περίπτωση όμως, οι ιδιοκτήτες σκύλων θα πρέπει να προσέχουν τυχόν συμπτώματα στο κατοικίδιό τους και να συμβουλευτούν άμεσα τον γιατρό τους.